We will not stop fighting. We will not put down our weapons until we reach your lands, until we take the head of every tyrant, and until the black flag is flying high in every single land, until we put the black flag on top of Buckingham Palace, until we put the black flag on top of the White House. Αυτός ο 19χρονος Αυστραλός τζιχαντιστής που εμφανίστηκε για πρώτη φορά πέρυσι σε βίντεο του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, εκτόξευσε πάλι απειλές για επίθεση στο Λονδίνο. Και οι Βρετανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με την Daily Mail, για να αντιμετωπίσουν ένα σχέδιο δολοφονίας της βασίλισσας Ελισάβετ με βόμβα σε χύτρα. We will not stop and we will keep on fighting and we will fight you and we will defeat you bi'idhnillahi ta'ala. Takbir! Takbir! Ta'ala Islam! Η βόμβα θα ήταν μια χύτρα ταχύτητας γεμάτη εκρηκτικά, όπως είχε γίνει στη Βοστόνη όταν οι Τσετσένοι αδελφοί Τσαρνάεφ αιματοκύλησαν τον Μαραθώνιο πριν από 2 χρόνια. Στελέχοι της αντιτρομοκρατικής λένε ότι οι τζιχαντιστές σχεδίαζαν να χτυπήσουν με τη βόμβα στην καρδιά του Λονδίνου το επόμενο Σάββατο στις εκδηλώσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το παρόν στις εκδηλώσεις θα δώσουν η βασίλισσα Ελισάβετ, ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, υπουργοί, πιθανώς και ξένοι ηγέτες.